μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους τηλεθεατές. Λοιπόν, να μας πεις λίγο, Γιώργο, τα προβλήματα που είχαν μαθητές. Υπάρχουν αρκετοί μαθητές που δεν πήγαν στο σχολείο σήμερα, έτσι? Ναι, ακριβώς. Αρκετοί μαθητές δεν έχουν πάει στο σχολείο σήμερα για το λόγο ότι δεν υπήρχαν τα λεωφορεία ώστε να τους πάρουν στο σχολείο. Mm-hmm. Και βλέπουμε περιφερειακά λυκεία να είναι σχεδόν άδεια. Δηλαδή, έχουμε παράδειγμα να μας δώσεις? Παράδειγμα το Λύκειο Νιδαλίου, ναι, όπου οι μαθητές από τα γύρω χωριά της περιοχής δεν είχαν μέσον να πάνε, ή όσοι πήγαν που τους μεταφέραν οι γονείς τους, έφυγαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, έκαναν λίγες περιόδους και φύγαν, για τον λόγο ότι δεν θα είχαν μέσο για να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Δηλαδή στο συγκεκριμένο σχολείο πόσοι μαθητές πήγαν, έχουμε αριθμό? Δεν έχουμε... ακριβώς αριθμό. Μας είπαν ότι μείναν περίπου 50-70 άτομα. 50 άτομα δηλαδή, 50 μαθητές σήμερα στο συγκεκριμένο σχολείο, μάλιστα. Και... όχι ακριβώς, απλά ναι. Περίπου, κατανοητό. Και ναι, αυτή ναι. Είναι η εικόνα σε πολλά περιφερειακά σχολεία μας, λες Γιώργο, έτσι? Ναι. Μάλιστα. Και συνομίλησες με μαθητές ή με τους γονιούς? Αυτή η κατάσταση φαίνεται ότι... θα λυθεί εντός της ημέρας, όπως μας λέχθηκε και από τα αρμόδια Υπουργεία. Πείτε μου ξανά, γιατί δεν σας ακούω. Λέω ότι αυτή η κατάσταση λέχθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία. Δεν ξέρω αν μιλήσατε με το Υπουργείο Παιδείας και εσείς ως μαθητές για να τους πείτε τα προβλήματα. Ναι, σας ακούω. Δεν μίλησα με το Υπουργείο Παιδείας. Δεν έχω μιλήσει ακόμα. Αλλά θα αντιμετωπιστεί σύντομα αυτό το πρόβλημα, γιατί η αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύψε από το λεωφορείο που έχει γαεί όλος χερός, έχει αντιμετωπιστεί με πλήρη προχειρότητα και άφησε αρκετούς μαθητές εκτεθειμένους, ώστε βασικά άφησε αρκετούς πολλούς μαθητές εκτεθειμένους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε στο σχολείο. Ναι, σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην ΚΕΔΙΠΕΣ, γιατί